το κεφάλι του. Αλλά έχει θεσμικά χαρακτηριστικά. Ναι. Είναι γραμματέας. Γι' αυτό γίνεται όλη η κουβέντα. Δεν επηρέασε την πορεία των πραγμάτων. Δεν την επηρέασε. Ουδόλως θα έλεγα. Αντιθέτως, θα σας έλεγα ότι όλα τα πράγματα γίνανε όπως έπρεπε να γίνουν, κατά την εκτίμησή μας. Και δεν νομίζω ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε άλλο κόμμα έχει ιδιαίτερες αντιρρήσεις, αστερίσκους, κόμματα και τέτοια. Εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά στα βασικά, νομίζω τα πράγματα δεν επηρεαστήκανε. Άρα λοιπόν. Είναι ένα γεγονός. Όσο σας λέει Μπαλτάκος, αλλά... είναι Σαμαράς, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ... Ότι δεν υπάρχει θέμα Μπαλτάκου, όταν, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ σταματήσει να είναι, να χρησιμοποιεί το αντικείμενο, αυτό το βίντεο, το οποίο είναι μια κακουργηματική πράξη, και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ σταματήσει να λειτουργεί σαν κλεπταποδόχος ενός παράνομου βίντεο και ουσιαστικά χρησιμοποιεί την επιχειρηματολογία της Χρυσής Αυγής από την κάτω πλευρά προς τα πάνω, διαβάζοντας σαν το Κοράνιο, τότε μπορούμε να συζητήσουμε. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το γεγονός για να θίξει το σύμπαν κάνει του πολιτικού συστήματος... Τη Χρυσή Αυγή, λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα. Υπομόχλιο τι κάνει. Διότι στην πραγματικότητα, όταν ζητάει την παρέτηση δύο υπουργών που στείλανε 10 ανθρώπους στην Άρση Ασυλίας, εντάξει, τι να μας πει τώρα. Πάμε, κύριε Στρατούλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επί του... Λοιπόν, κοιτάξτε, θα δείτε το τι λένε. Για εσάς δεν έχει κλείσει το θέμα πρώτα απ' όλα. Όχι, καθόλου. Το θέμα αστείευεστε. Αστείευεστε γιατί που να έχει κλείσει. Διότι, κοιτάξτε, αποδείχθηκαν διάφορα πράγματα από αυτές τις συζητήσεις που προέκυψαν από τα βίντεο. Το πρώτο που προέκυψε είναι ότι υπάρχει μια ακροδεξιά ομάδα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, διότι ο κύριος Μπαλτάκος ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν κάποιος άγνωστος, επί 32 χρόνια μαζί του και γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου. Χωρίς να υπογράψει αυτός, δεν πήγαινε στη Βουλή ούτε νομοσχέδιο να συζητηθεί, ούτε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ούτε τροπολογία, ούτε καν νομοτεχνική βελτίωση. Ένα κόμμα σε νομοσχέδιο. Άρα αποδείχθηκε ότι υπάρχει ακροδεξιά ομάδα δίπλα μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Δεύτερο, αποδείχθηκε ότι αυτή η ακροδεξιά ομάδα συζητούσε ανοιχτά και συστηματικά με τη Χρυσή Αυγή. Τρίτο, αποδείχθηκε, όχι από όσα λέει ο Κασιδιάρης, εμείς τα αγνοούμε επιδεκτικά, από όσα λέει ο κύριος Μπαλτάκος σε αυτά τα βίντεο. Αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε δια του νόμου τη Χρυσή Αυγή, δηλαδή τους έστειλε στη δικαιοσύνη για εγκληματικές πράξεις και φυσικά όχι για το φρόνημα, για εγκληματικές πράξεις, μόνο όταν είχαμε τη δολοφονία του Παύλου του Φίσα, διεθνείς αντιδράσεις και λαϊκές αντιδράσεις στην Ελλάδα. Και μόνο. Αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα. Όχι, το συνδύασε. Το συνδύασε και με μικροκομματικά κριτήρια. Διότι στόχος της ήταν, από ό,τι ομολόγησε ο κύριος Μπαλτάκος, να αφαιρεθούν ψήφοι από τη Χρυσή Αυγή, να πάνε στη Νέα Δημοκρατία για να σταματήσει να έχει το προβάδισμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει ο κύριος Μπαλτάκος πάρα πολύ καθαρά. Και επίσης θέλω να πω, ό,τι και να έκανε ο κύριος Κασιδιάρης και η Χρυσή Αυγή, δεν σημαίνει ότι αυτό το βίντεο απαλλάσσει τον κύριο Κασιδιάρη, τους βουλευτές, τα στελέχη της Χρυσής Αυγής, από τις κατηγορίες για εγκληματικές δράσεις. Αυτές οι εγκληματικές δράσεις και πράξεις είναι στη δικαιοσύνη. Τώρα, κύριε, θα αντιμετωπιστούν. Έχετε κάνει συνομιλητή από τη δικαιοσύνη. Και ομοτράπεζο τη Χρυσή Αυγή πλέον. Αυτό είναι το θέμα για μένα. Αυτό λέει η Νέα Τη βάζετε στο σαλόνι τη Χρυσή Αυγή. Πλάκα μας, μιλώντας μαζί τη και στηρίζοντας τα επιχειρήματα. Τι λέτε τώρα, εμείς τη βάλαμε στο σαλόνι, στο γραφείο. Όχι, λέει, την έχετε κάνει. Ας λέει. Βεβαίως. Όχι, εκ των πραγμάτων προκύπτει. Δεν το λέει ο Μαρκόπουλος. Προκύπτει εκ των πραγμάτων ότι πια έχετε καταστήσει συνομιλητή τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό προκύπτει από σενάρια επιστημονική φαντασία. Ανύπαρκτα. Αυτό που προκύπτει. Δεν θα το έλεγα αυτό. Μισό λεπτό. Αυτό που προκύπτει. Χωρικά, γεωγραφικά και χρονικά. Διότι τρεις διαστάσεις έχουμε ακόμα. Μέχρι να ανακαλύψουμε τις υπόλοιπες, θα δούμε τι θα γίνει. Πολιτική είναι 3D. Ότι η κουβέντα και η διαπραγμάτευση γινόταν στο γραφείο του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και συνεργάτη στενό του κυρίου Σαμαρά. Αυτό συνδιαλάσσονταν. Αυτό κουβέντιαζε. Και πριν από τη δολοφονία του Φίσα, σε γνώση του Σαμαρά, από ό,τι φαίνεται, και μετά τη δολοφονία του Φίσα, σε γνώση πάλι του Σαμαρά. Σαμαρά, πώς το συμπεριλαμβάνεται. Μα το είπε ο κύριος Μπαλτάκος στον Χατζηνικολάου. Το είπε. Δεν είπε γνώση, δεν είπε γνώση. Όχι, δεν είπε. Είπε ότι δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός. Μισό λεπτό. Να πω τι είπε ακριβώς. Να πω τι είπε. Δεν το παγώ. Ο κύριος Μπαλτάκος είπε στον κύριο Χατζηνικολάου. Τον ρώτησε, ήξερε ο Πρωθυπουργός. Του λέει, κοίτα, λεπτομέρειες δεν ήξερε. Αλλά ο Πρωθυπουργός χαράζει τη γραμμή. Τη γραμμή. Και εμείς την εφαρμόζουμε με λεπτομέρειες που δεν βλέπουμε. Τη γραμμή δηλαδή επαφής με την ακροδεξιά, για να τη πάρει ψήφους και να νικήσει το ΣΥΡΙΖΑ, την είχε ο Πρωθυπουργός. Τι να κάνουμε. Εμείς έτσι το ερμηνεύουμε. Και τέλειωνα. Κοιτάξτε, για μας πενιμίζον ζήτημα. Τον Μπαλτάκο θεωρούμε
το θέμα Μπαλτάκου, ότι είναι θέμα Σαμαρά, είναι θέμα κυβέρνηση. Ίσως ζήτημα δεν είναι οικονομία για εσάς. Έχουμε ζητήσει. Και ότι η Ελλάδα βγαίνει σε αγορές. Λέτε να μην το πω. Λέτε να μην το πω. Ο Μπαλτάκος είναι το θέμα. Άμα με αφήσετε 20 δευτερόλεπτα, θα τα πω όλα. Λέω, το θέμα είναι πολιτικό, αφορά τον κύριο Σαμαρά, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Έχουμε ζητήσει να φύγει η κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές, όχι μόνο για την αντιδημοκρατική εκτροπή που προέκυψε με τις επαφές με τη Χρυσή Αυγή, κυρίως για την καταστροφή την οποία έχει επιφέρει στην οικονομία και στην κοινωνία και που δυστυχώς συνεχίζεται και με το νομοσχέδιο που ήταν νέο μνημόνιο, με πάρα πολλά μέτρα σε βάρος του λαού, και με τα 12 προαπαιτούμενα που ζητάει η Τρόικα για να σπάσει στα 3 τη δόση, και με το νέο μνημόνιο το οποίο εξήγηλε χθες ο κύριος Σόιμπλε. Μάλιστα. Καλά,